Arnos Online Education, 2022, τυπολόγιο στατιστικής. Στο μικρόφωνο, ο δάσκαλός σας, Βασίλης Τσιλιβής. Το τυπολόγιο είναι, παιδιά, το α και το ω. Αυτό έχουμε αγκαλιά στις εξετάσεις και με αυτό διαχειριζόμαστε τα θέματα που πέφτουν ακριβώς την ίδια φιλοσοφία τόσα χρόνια. Πάμε να εξηγήσουμε το τυπολόγιο για να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε στοχευμένα και έξυπνα εκείνη τη στιγμή. Πώς υπολογίζουμε τη διακύμανση? Μερικοί καθηγητές τη λένε και διασπορά, για ομαδοποιημένα δεδομένα. Έχει εδώ, παιδιά, ένα τύπο. Από πού να το πιάσω και πού να το αφήσω. Λοιπόν, ψυχραιμία, παιδιά. Θα το εξηγήσουμε με ένα παραδειγματάκι. Ομαδοποιημένα δεδομένα, όπως έχουμε πει, είναι τα δεδομένα που είναι χωρισμένα σε κλάσεις, τάξεις. Να πάρω ένα παραδειγματάκι, τυχαίο. Η εκφώνηση θα μας δίνει πάντα ποιες είναι αυτές οι τάξεις. Εντάξει. Να πάρω ένα παράδειγμα, έτσι, τυχαίο. Έχουμε την τάξη από 5 μέχρι 7, την τάξη από 7 μέχρι 9, την τάξη από 9 μέχρι 11. Η εκφώνηση, παιδιά, της άσκησης, όταν αναφέρεται σε ομαδοποιημένα δεδομένα, στάνταρ δίνει ποιες είναι οι τάξεις, και στάνταρ δίνει και κάτι ακόμα, ποια είναι η frequency, το FI, η συχνότητα. Εδώ, λοιπόν, παιδιά, σας δίνει και μία στήλη με συχνότητες, να βάλω κάποια τυχαία νούμερα, 2, 6, 4. Αυτά, παιδιά, σας τα δίνει πάντα η άσκηση, το θέμα, όταν αναφέρεται σε ομαδοποιημένα δεδομένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Τώρα, παιδιά, για να υπολογίσω αυτό τον τύπο, να δω πόσο κάνει, πρέπει να ξέρω πρώτα απ' όλα το νι. Αυτό, παιδιά, είναι το μοναδικό, έτσι, ένα από τα πολύ εύκολα. Το νι είναι πόσα είναι αυτά τα νομεράκια αν τα προσθέσεις, τις συχνότητες. 6 και 2, 8 και 4, 12. Να κρατήσουμε και ένα λογαριασμό. Το νι είναι 12, έτσι. Ωραία. Ένα άλλο που θα μας χρειαστεί είναι το FI. Το FI το ξέρω. Θα μας χρειαστεί το MI. Αυτό, παιδιά, η άσκηση συνήθως δεν το δίνει, χρειάζεται να το υπολογίσετε μόνοι σας, έτσι. Αλλά είναι εύκολο. Το MI είναι, παιδιά, το κέντρο κάθε κλάσης. Το κέντρο τι σημαίνει? Ότι άμα δεις την κλάση 5 με 7, το κέντρο ποιο είναι? Το 6. Αλλά, παιδιά, εντάξει, όταν τα νούμερα είναι και λίγο ψηλοεύκολα, οπότε αν τα νούμερα είναι λίγο πιο δύσκολα, για να βρεις το κέντρο μιας κλάσης, τι κάνεις? Πολύ απλά. Προσθέτεις τα δύο άκρα και αυτό που θα βρεις για 2. Άρα κάνει 6. Από κάτω, 7 και 9 δια 2 θα κάνει 8. Και στην τελευταία τάξη είναι 9 και 11, 20 δια 2, 10. Άρα, παιδιά, τα τσιμπήσαμε και τα κέντρα. Και κάτι άλλο, παιδιά, που θα χρειαστεί είναι το χ παύλα. Αυτό που είχαμε δει σε προηγούμενο βιντεομάθημά μας, το χ παύλα, να είναι η μέση τιμή των ομαδοποιημένων δεδομένων που δίνεται από αυτόν τον τύπο. Εντάξει. Άρα πρέπει να υποδηλήσουμε και αυτό. Το χ παύλα είναι. Τι βάζει? Πρώτα απ' όλα, εδώ, παιδιά, κάτω βάζει το νι. Το νι εμείς το ξέρουμε ότι είναι 12. Και πάνω, παιδιά, τι κάνει? Πάνω ζευγαρώνει F επί μη, F επί μη, F επί μη και τα προσθέτει. Δηλαδή τι κάνει, παιδιά? Ζευγαρώνει F επί μη, 2 ή 6. Πόσο κάνει 2 ή 6? 12. Συν, πάμε στο άλλο ζευγαράκι, F επί μη, 6 επί 8 πόσο κάνει? 48. Συν F επί μη, 4 επί 10 πόσο κάνει? 40. Άρα αυτό πόσο κάνει? 8,33. Εντάξει, επειδή συνεχίζει, παιδιά, βάλτε 2 δεκαδικά. Συνήθως τα θέματα, εντάξει, τα θέματα δεν ασχολούνται με τα δεκαδικά, αλλά αν είναι, θα σας λέει το θέμα πόσα δεκαδικά θέλει, οπότε μην ανησυχείτε. Οπότε τα υπολογίσαμε όλα. Άρα πάμε να δούμε εδώ το S τετράγωνο πώς το υπολογίζουμε. Λοιπόν, λέει, έχει 1 προς νι μειον 1. Άρα αυτό θα είναι 1 προς νι, που είναι 12, 12 μειον 1. Ωραία. Και εδώ, παιδιά, έχει αυτό το πραγματάκι εδώ πέρα. Αυτό το πραγματάκι πρέπει εμείς να πάμε και να το χτίσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να το φτιάξουμε σε μία στήλη. Σε αυτή τη στήλη, παιδιά, θα βάλουμε αυτό που έχει εδώ μέσα, που λέει FI επί MI μειον χ παύλα στη δεύτερη. Παιδιά, βήμα-βήμα.
Τα F ποια είναι? Το 2, το 6, το 4. Ωραία. 2, 6, 4. Επί. Ανοίγει παρένθεση. Τι λέει στην παρένθεση? MI. Τα MI ποια είναι αντίστοιχα? 6, 8, 10. 6, 8, 10. Και τι πάει και αφαίρει μετά? Το χ παύλα. Το 8,33. 8,33. 8,33. 8,33. Και αυτό μετά που το υψώνει στη Δευτέρα. Βλέπετε, παιδιά, δεν είναι ο τύπος τόσο δύσκολος όσο φαίνεται. Άρα, άμα κάνω εδώ με το κομπιουτεράκι μου σε καθένα από αυτά την πράξη, θα πάρω αυτά. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, τώρα εσείς, ξέρετε, θα τα κάνετε, θα πάτε και θα τα προσθέσετε. Αυτό εννοεί εδώ πέρα τα λέει σίγμα. Το σίγμα είναι τα κάνω μία σούμα, τα προσθέτω. Άρα, άμα προσθέσεις αυτά τα νούμερα, τι αποτέλεσμα θα πάρεις? Αυτό εδώ. Αυτό, παιδιά, που υπογραμμίζω είναι αυτή εδώ η σούμα. Εντάξει. Άρα, να κάνω τώρα λίγο χώρο. Άρα, κάτσε να τα γράψω εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν. Άρα, υπολογίζουμε, παιδιά, το S τετράγωνο. Είναι 1 προς μη μείον 1. Το μη θυμίζω είναι 12. Άρα, 1 προς 12 μείον 1. Επί όλο αυτό το πακέτο, παιδιά, με τη σούμα που είναι αυτό εδώ το νούμερο. Να το. 22,6668. Αν το κάνεις στο κομπιουτεράκι 22 όλο αυτό δια 11, πόσο θα πάρεις? Περίπου 2,06. Αυτή, παιδιά, είναι η διακύμαση, η διασπορά των ομαδοποιημένων δεδομένων. Αν η άσκηση, παιδιά, ζητήσει την τυπική απόκληση, το S, αυτό είναι η ρίζα της διακύμασης, δηλαδή η ρίζα του 2,06, έτσι. Πόσο κάνει, κομπιουτεράκι. Άρα, για να βρούμε, παιδιά, την τυπική απόκληση, θα πρέπει πρώτα να έχουμε δει τη διακύμαση. Arnaud GR, Βασίλης της Λιβύης, για τη 22. Περιμένω πολύ ευχαρίστως τα νέα και την επικοινωνία σας στα τηλέφωνα και τα email που θα βρείτε στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας. Και είμαι εδώ για να σας φροντίσω με στοχευμένη διδασκαλία και όλα θα πάνε κατευχήν. Καλή συνέχεια σε όλους, να έχετε όλα τα καλά του Θεού και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά.